Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 22 Ιανουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Προειδοποίηση για τις δραματικές συνέπειες που θα επιφέρει στην Ελλάδα η Συμφωνία των Πρεσπών απευθύνουν με ανοιχτή επιστολή τους προς τους Έλληνες βουλευτές 18 πρώην πρέσβεις οι οποίοι απαρτίζουν τον διπλωματικό κύκλο συνταξιούχων πρέσβεων. Οι πρώην διπλωμάτες αντικρούν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί θετικών σημείων και οφειλών της συνεργασίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και απαριθμούν τα προβλήματα που κατά τη γνώμη τους θα προκαλέσει η επικύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων. Θα μείνουμε να το δούμε το θέμα. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Η Συμφωνία των Πρεσπών ορίζει και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα με ορατό το πισωγύρισμα στον δικοματισμό, κάτι το οποίο αποτυπώνεται πολύ παραστατικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Να δούμε αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βρισκόμαστε δύο μέρες μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και εκεί υπόθηκε ένα μεγάλο όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και δύο μέρες πριν από την ψήφιση που θα γίνει την Πέμπτη. Από την πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης που πήρε, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η εξελίξη είναι ραγδαίες, Δημήτρη. Αν κοιτάξουμε πολύ αναλυτικά όλες τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν εν έτη 2018 και οι πρώτες μετρήσεις που γίνανε το 2019, θα διαπιστώσουμε ότι πραγματικά έχουμε να κάνουμε με έναν δικοματισμό. Έχουμε να κάνουμε με δύο πολιτικούς μονομάχους. Συρρυκνώνονται τα μικρά κόμματα. Κάποια κόμματα δεν θα μπουν καν στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα διαλυθούν. Ήδη δεν υφίστανται και σαν κοινοβουλευτικές ομάδες. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή στη χώρα. Το οποίο πισωγύρισμα δεν το ήθελε κανένα. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι οι δύο μεγάλοι, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία, το υιοθετούν αυτού για καθαρά δικούς τους λόγους. Έτσι λοιπόν, οι εξελίξεις πολιτικές κάνουν λόγο ότι το ΚΙΝΑΛ θα πραγματοποιήσει ένα έκτακτο συνέδριο το Μάρτιο, όπου η Φόφη Γεννηματά από την πλευρά της απέτησε στη μερίδα του Δημάρχου που πρόκειται να μείνει στο κίνημα αλλαγής να ενσωματωθεί στο κίνημα αλλαγής, όπως και το κίνημα δημοκρατών και σοσιαλιστών, δηλαδή το γνωστό σε όλους Σκηδισσό. Εδώ το εγχείρημα είναι λίγο δύσκολο, με δεδομένο ότι ο Ιωάννης Παπανδρέου δεν θα θελήσει να κάνει κάτι τέτοιο, και αν δεν το θελήσει να κάνει κάτι τέτοιο, θα δει την πόρτα της εξόδου από το κίνημα αλλαγής. Αυτό είναι υπερβέβαιο, η Φόφη Γεννηματά είναι πάρα πολύ σκληρή. Τώρα, για το ποτάμι, έχουμε τίτλους τέλος, την κυριολεξία, δεν υφίστανται καν η κοινοβουλευτική ομάδα. Όσοι παραμείναν στο ποτάμι λειτουργούν ως ανεξάρτητοι βουλευτές και από ό,τι όλα δείχνουν θα υπάρχει και μια έτσι μέτρη εξαφάνιση από το πολιτικό σκηνικό, από το πολιτικό χάρτη, με δεδομένο ότι δεν συγκεντρώνει το 3% να μπει στην επόμενη Βουλή. Τα ποσοστά του δεν ξεπερνάνε το 1,9%. Να έρθουμε τώρα στους ΑΝΕΛ. Στους ΑΝΕΛ εδώ τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως αρνητικά. Δεν μπορεί κανένας να προσδιορίσει τι ξημερώνει στους ΑΝΕΛ, με δεδομένο το ότι ο Πάνος Καμένος έχει μια περίεργη στάση. Προς το παρόν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, πέντε βουλευτές είναι. Του σώζει ο Φωκάς, βέβαια. Έχει μια περίεργη στάση και συμπεριφορά. Κανένας δεν μπορεί να κοιμήσει ότι η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει, τι μας επιφυλάσσει όσον αφορά τη στάση και τη λειτουργία του Καμένου. Σήμερα επετέθηκε προσωπικά στον Αλέξη τον Τσίπρα, κάνοντας λόγο ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση. Οι κολλητοί σε κυβερνήτες. Τώρα αρχίζουν να αδειάζει τον άλλον. Ήδη αρχίζει να ζητά και οικονομικά στοιχεία από τα διάφορα υπουργεία στα οποία προείστανται πρώην στελέχη των ΑΝΕΛ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κόντρα έχει ξεκινήσει για τα καλά. Τώρα, στο κάδρο θα βάλουμε και τους πρόθυμους, και όταν αναφέρουμε στους πρόθυμους, τι εννοώ? Εννοώ τους βουλευτές οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν περάσει στα απέραντη στρατόπεδα, καλοβλέπουν τη συνεργασία και την ενσωμάτωσή τους στο ΣΥΡΙΖΑ για μια θεσούλα όλα αυτά. Δηλαδή για αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει γίνει μια πολιτική συναλλαγή. Δεν μπορεί να την αποκρύψει κανείς αυτή την πολιτική συναλλαγή. Δεν μπορεί να την αποδείξει όμως κιόλας. Ναι, και έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που να δηλώνει βέβαια ότι έχουμε μια κυβέρνηση κουρελού. Είναι ίσως η πρώτη φορά, Δημήτρη, στα χρονικά που το κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο μια ψηφοφορία συγκεντρώνει μια τόσο πολύχρωμη πλειοψηφία. Βέβαια, ο λόγος γίνεται για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θα ψηφιστεί ξημερώματα Παρασκευής, κοντά στις 2 η ώρα, αν όλα πάνε κατευκήν και δεν συμβεί κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, είναι τώρα αυτή η πρόθυμη. Αυτή η πρόθυμη είναι το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, η οποία προέρχεται και από τους ΑΝΕΛ. Επίσης, ο Θανάης ο Παπαχριστόπουλος, που τυπικά παραμένει στους ανεξάρτητους Έλληνες και ουσιαστικά υφίσταται και η κοινοβουλευτική ομάδα. Ακόμη, ο Σπύρος Δανέλης, ο οποίος είναι διαγραμμένος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, και ο Θανάης Θεοχαρόπουλος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί όλοι προσμετρούνται από τον Αλέξη Τσίπρα στους ψήφους που είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όλα αυτά όμως δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Όλα αυτά όμως στριμώχνουν ακόμα περισσότερο την πολιτική ζωή και την πολιτική καθημερινότητα και την πολιτική ηθική, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, με αποτέλεσμα
δικαιολογημένα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δηλώνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια πλειοψηφία κουρελού. Έτσι ακριβώς το αποκάλεσε. Ωραία. Τώρα, σε όλο αυτό μέσα το κομμάτι των εξελίσσεων, έχουμε τη δήλωση του Γιώργου του Κασαπίδη, ο οποίος, αν και αναρρώνει από το πρόσφατο ατύχημα που είχε στη διάρκεια προθέρμανσης σε ένα αγώνα φιλικό βόλεϊ στην Κοζάνη και υπέστη ρήξη, ας πούμε, τένοντα, χίλιου τένοντα, αναρρώνει, δηλώνει ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να βρίσκεται ξημερώματα Παρασκευή στην Αθήνα και να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Μια μέρα μετά, μια μέρα πριν, για να μιλήσει κιόλα. Δεν ξέρω αν θα πάει να μιλήσει. Εγώ μίλησα μαζί του και μου είπε θα μιλήσει κιόλα. Ναι, αυτό από μόνο του όμως δηλώνει πολλά πράγματα. Ότι ο κύριος Κασαπίδης, άσχετα αν το πρόβλημα που έχει είναι και μεγάλο πρόβλημα, βλέπουμε ότι δεν φύγεται. Θέλει πραγματικά να εκφραστεί, γιατί έδωσε και τη δική του μάχη και το δικό του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για όσο αφορά την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Τώρα, χθες στην Καστοριά, είχαμε το αδιαχώρητο στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε από την πρωτοβουλία της Παμακεδονικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και των Παμακεδονικών Ενώσεων της Ομογένειας, όπου εκεί εκπροσωπήθηκε η Καστοριά με τον Σεβασιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς τον κύριο Σεραφείμ, επίσης με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς τον Σωτήρη τον Αδαμόπουλο, τον Δήμαρχο Νεστορίου τον Πασχάλη τον Κέτσιο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Άρχους Ορεστικού, εκπροσώπησε. Και ο Δήμαρχος Καστοριάς ήταν ο κύριος Αγγελής. Και ο κύριος Ανέση Αγγελής, βέβαια. Υπήρχε μια εκδήλωση η οποία διεύθυνσε του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν κατάμεση, υπήρχαν όρθιοι στην κυριολεξία και εκεί συγκεντρώθηκαν σε πρώτη φάση 450 υπογραφές που είναι αντιτίθενται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Η διαδικασία βέβαια συγκέντρωση υπογραφών συνεχίστηκε και σήμερα στην Καστοριά, όπως και στη Φλόρινα, όπως και στην Κοζάνη, μάλιστα, που το νωρίς το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση. Ωραία. Με αφορμή όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό. Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ο Αλέξης Τσίπρας διαφημίζει την Συμφωνία των Πρεσπών με βίντεο που έβγαλε η ελληνική κυβέρνηση και το ρεπορτάζ από τις υπογραφές στην Καστοριά για την Συμφωνία των Πρεσπών. Ήρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών θωρακίζουμε τη Μακεδονία μας. Με την αυτοπεποίθηση που νικάει το φόβο και την αδράνεια, ανοίγουμε το δρόμο της ειρήνης και της ανάπτυξης. 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι γείτονές μας αλλάζουν το όνομα της χώρας τους σε Βόρεια Μακεδονία. Και ο όρος Μακεδονία, χωρίς άλλο προσδιορισμό, μένει στην Ελλάδα. Παίρνουμε πίσω την ιστορία μας. Ικανοποιείται η από 25 ετίας εθνική μας θέση για ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Οι γείτονές μας διαχωρίζουν την ταυτότητά τους αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα τους είναι σλαβική και ότι ο πολιτισμός τους δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζουμε ηθαγένεια και όχι τις εθνότητες που την απαρτίζουν. Αφαιρούνται οι αλυτρωτικές αναφορές από τα σχολικά βιβλία. Αλλάζουν τα ονόματα μνημείων, υποδομών και δημοσίων χώρων. Αφαιρείται το 16άκτινο αστέρι της Βεργίνας από κάθε σύμβολο των γειτόνων μας και η χρήση του περνά αποκλειστικά στην Ελλάδα. Διασφαλίζεται η γεωπολιτική σταθερότητα και συνεργασία και περιορίζεται η επιρροή τρίτων στα βόρεια σύνορά μας. Ο Διονύσιος Σολωμός είπε ότι εθνικό είναι το αληθινό. Η Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος των Βαλκανίων της φιλίας, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης των λαών. Μάθε την αλήθεια. Και μεγαλειώδης η υποδοχή που μας κάνατε. Με τέτοιους Έλληνες η Ελλάδα και η Μακεδονία ποτέ δεν μπορεί να χαθεί. Ο κύριος Πρωθυπουργός οφείλει να ακούσει τη φωνή μας. Στα ιερά αυτά χώματα που είναι ποτισμένα με το αίμα, όπου αφήσανε την τελευταία τους πνοή οι ήρωές μας για να διπλασιαστεί η Ελλάδα με τους Βαλκανικούς πολέμους, αυτή τη στιγμή συντελείται ένα ιστορικό πραξικόπημα και πολιτικό πραξικόπημα. Ιστορικό γιατί χαρίζουμε την ταυτότητά μας, χαρίζουνε την εθνικότητά μας, χαρίζουνε το όνομά μας, άρα την ψυχή μας, το νου μας, την καρδιά μας. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι. Ο ελληνισμός το απέδειξε κάθε φορά που κινδύνευσε παρά το σαράκι της Διχόνοιας που κατά καιρούς
μας κατατρώγει, αποδεικνύει ο ελληνισμός ότι τέτοιες στιγμές που κινδυνεύει είναι ενωμένος και πάντοτε νικά. Και αυτό θα γίνει και τώρα. Σήμερα εδώ από την Ιερή Πόλη της Καστοριάς με τους ηρώους, όπου ο Παύλος Μπελάς άφησε την τελευταία του πνοή, δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε από εδώ και είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται, πρέπει να το δουν όλοι. Σήμερα λοιπόν λέω ότι από εδώ, από την Καστοριά, ξεκινάει και πάλι ο αγώνας, ο πραγματικός αγώνας ξεκινάει σήμερα. Αποδεχτούμε ποτέ και να το ψηφίσουνε, θα βρούμε τρόπο να το καταργήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε τα σχετικά βίντεο. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε στη ΔΗ. Λιγνίτες είναι το μενού στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας του κ. Σταθάκη με τους δανειστές. Μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 22 Ιανουαρίου. Να τα δούμε αναλυτικά. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Υπάρχουν εξελίξεις. Αυτός είναι ο έλεγχος, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί από την πλευρά των δανειστών στη χώρα μας μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια. Έτσι τονίζει η ελληνική πλευρά. Ο απόϊχος λοιπόν του διαγωνισμού πώλησης των ελληνικών σταθμών της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη Μελίδη αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους επικεφαλείς των θεσμών. Οι συνομιλίες στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας της ελληνικής οικονομίας ορίστηκαν για το πρωί της 5ης 24 Ιανουαρίου και στο τραπέζι θα τεθεί η πορεία των δεσμεύσεων στα ενεργειακά. Μάλιστα. Ένα 24ωρο νωρίτερα, εκτός απρόπτου, θα έχουν γίνει γνωστά και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, δηλαδή το αν υποβλήθησαν δεσμευτικές προσφορές για τις μονάδες. Και η έκβαση του διαγωνισμού θα καθορίσει εμπολής και το πρόγραμμα της συνάντησης. Και εδώ, Δημήτρη, έρχεται που απευχόμαστε όλοι μας να συμβεί το εξής αρνητικό. Αν δεν έχουμε δεσμευτικές προσφορές, τότε θα ανοίξει η κερκόπορδα των υδάτων. Τα υδροελεκτρικά. Υδροελεκτρικά. Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια άλλη πραγματικότητα. Θα ξανακουβεντιάζουμε για πολύ διάστημα, για πολλούς μήνες πάλι τα ίδια και τα ίδια γύρω από τη ΔΕΗ. Και θα βρίσκεται πολύ δύσκολο. Πάντοτε θα βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν να δικαιολογηθούν, να δικαιολογήσουν τι, τα αδικαιολόγητα. Σου λέει να πάρουμε τις λιγνητικές μονάδες, να πάρουμε και τα υδροελεκτρικά τώρα. Αυτό είναι το διατάφτα, αυτό είναι. Εκεί οδηγούν την κατάσταση, γιατί εκεί την οδηγούσαν από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς, μέχρι τώρα υπήρχε μια κολυσιεργία, γιατί έτσι δεν πρέπει να γίνει, με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Μέλη να δούμε βέβαια αν θα αποφύγουμε αυτόν τον. Τον τυφώνα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε να χάσουμε πάρα πολλά. Ήδη έχουμε όλη αυτή την περίοδο πάρα πολλά εδώ χτυπήματα στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα πάμε στην αυτοδιοίκηση. Συνεχίζεται η κινητικότητα με ανακοινώσεις υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και περιφερειακών συμβούλων. Τώρα, τι θα μας δώσεις, τι θα δούμε σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από την Περιφερειακή Αρχή, που σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας κοζάν.gr θα συνεδριάσει την 5η 24 του μήνα στις 2 ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του δευτέρου ορόφου του διοικητηρίου στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας, όπου εκεί ο συνδυασμός ανατροπή δημιουργία και παράλληλα θα κόψει και την πίτα του. Εκεί βέβαια έχει ένα. Θέλει να δούμε λίγο τώρα ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι. Έχει το ενδιαφέρον, μπράβο, το ποιοι θα είναι στην εκδήλωση, ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι βέβαια θα δηλώσουν ότι θα κατέχουν υποψήφια αν γίνει. Πάντως μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση την Κυριακή που ήταν το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στην Καστοριά. Όσον αφορά την σβραβεύση των αθλητών, απόν ήταν από την εκδήλωση, γιατί ήταν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία ο Σωτήρης ο Αδαμόπουλος, αλλά απόν και από αυτή την εκδήλωση βράβευση των αθλητών, γιατί είδαμε ότι ήταν και ο κύριος Σαββόπουλος, η κυρία Κούσκουρα, η κυρία Κανδύλη, ήταν απόν ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας από την εκδήλωση, ο κύριος Ζιμπίδης. Κάτι σημαίνει αυτή η απουσία του κυρίου Ζιμπίδη, μήπως είναι σε ρήξη με τον Θόδωρο Καρυπίδη πλέον? Τι συμβαίνει, ήταν απόν? Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, έχει ζητηθεί από τον Περιφερειακό Δυτικής Μακεδονίας, τον Θοδωρή Καρυπίδη, από τον Θεοφύλακο Ζιμπίδη, να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία παραίτηση, αλλά αυτό είναι σαν είδηση, το μεταφέρουμε ότι έχει ζητηθεί από τον Θοδωρή Καρυπίδη, εξού και το ότι ο Θεοφύλακος Ζιμπίδης δηλώνει χωλωμένος, αλλά δεν ξέρουμε τι θα πράξει. Μα μην ξεχνάμε όμως ότι ο κ. Ζιμπίδης ήταν ο πρώτος περιφερειακός σύμβουλος με μεγάλη διαφορά από τους άλλους στην Καστοριά. Πρώτος περιφερειακός σύμβουλος βγήκε πρώτος. Το κοστολόγιο βέβαια της απόφασης του Θοδωρή Καρυπίδη θα το επιμιστεί ο ίδιος προσωπικά και δεν θα το επιμιστεί. Θα το δούμε την Πέμπτη αν θα είναι ο κύριος Ζιμπίδης στην κοπή της πίτας. Όπως και να έχει, όπως και να έχει, ένα είναι σίγουρο, ότι ο Θεοφύλακος Ζιμπίδης δεν θα πορευτεί εκ νέου με τον Θοδωρή τον Καρυπίδη. Αυτό είναι υπερβέβαιο. Μήπως το δούμε με τον Γιώργο Κασαπίδη στο τέλος. Να έρθουμε τώρα σε μια ανακοίνωση που δόθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι από την πλευρά του Παύλου Τσότσου και αφορά βέβαια την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ψήφισμα ενάντια στην ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Δεν μπορώ, δεν το πολύ κατάλαβα, Δημήτρη. Ο κύριος Τσότσος θέλει να απολογηθεί, έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν το σωστό. Ας δούμε όμως τι λέει στη σύντομη δήλωσή του. Θέλοντας να αποκαταστήσω την αλήθεια σε ό,τι αφορά τη δική μου τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη 18η Ιανουαρίου 2019, σας ενημερώνω ότι η πρότασή μου ήταν η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ώστε να αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες λόγω της σοβαρότητας του θέματος της Συμφωνίας των Πρεσπών. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ψήφισα τη δική μου πρόταση, αν και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου φρόντισε να μην τη δεχτεί. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτηση, τα όσα αναφέρω είναι κατοχυρωμένα στα πρακτικά. Μάλιστα, αυτά. Αν θέλησε να δικαιολογηθεί ο κύριος Τσότσος. Πάντως θα βάστηκε ο κύριος Κεχαγιάς να μας πει γιατί δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση του κυρίου Τσότσου. Τέλος πάντων. Βέβαια, μένουμε στην περιφέρεια. Ο κύριος, από ό,τι φαίνεται, μάλλον. Με συγχωρείτε, ο κύριος Τσότσος θα είναι ξανά υποψήφιος με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα τον χρήσει εκ νέου αντιπεριφέρεια. Αντιπεριφέρεια. Και αυτόν και τον κύριο Κοτσίδη, έτσι ακούγεται. Πάμε να δούμε. Και τον κύριο Κοτσίδη ακούγεται. Ακούμε και αυτό, ναι. Τελικά έχουμε να κάνουμε με ένα σώμα το οποίο δυστυχώς στερείται. Δεν πειράζει. Κάποιος πρέπει να είναι για 3-4 μήνες, κάποιοι πρέπει να αναλάβουν. Δεν είναι 3-4 μήνες μέχρι τις εκλογές μετά, εντάξει, είναι. Μέχρι τον Αύγουστο είναι, σωστά. Η θητεία του θα είναι μέχρι. 31-8. Να πάμε να μείνουμε στην περιφέρεια. Να πάμε σε μια ανάρτηση στην προσωπική ιστοσελίδα στο Facebook του Θοδωρή του Καρυπίδη, του Περιφερειακού της Μακεδονίας, η οποία έχει και το δικό της νόημα. Καταρχάς, υπάρχει ανάρτηση με νόημα από τον Περιφερειακό της Μακεδονίας, Θοδωρή Καρυπίδη, για την ανεξαρτητοποίηση του Βελβεντού. Μάλιστα. Η φωτογραφία που ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτζη και το μήνυμα έλεγε Βελβεντό. Ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη. Άρα λοιπόν, χαροποιεί αυτό τους πολίτες του Βελβεντού, βρισκόμαστε μπροστά στην πιθανή εκδοχή που φαντάζει μάλλον πολύ πιθανή να ανεξαρτητοποιηθεί το Βελβεντό. Για να το λέω ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος είναι συνεργάτης και τον στηρίζει η κυβέρνηση, τον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως περιφερειάρχη, λογικό είναι ότι θα έχουμε μια θετική κατάληξη. Για να το δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα να έχουμε στο πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση και να ξεκινήσουμε από το Δήμο της Κοζάνης, όπου και από τον Νίκο Τζαρτζόνη, όπου ο συνδυασμός του με την επωνυμία Ενεργοί Δημότες Κοζάνη 2019. Έδωσε στη δημοσιότητα μια επιστολή με την οποία καλεί τους υποψηφίους από τη Νέα Δημοκρατία και δει τον Κυριάκο Μιχαηλίδη να καθίσουν από κοινού σε ένα τραπέζι να τα βρούνε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι δύο συνδυασμοί δεν θα έχουν καμία τύχη όσο αφορά την εκλογική αναμέτρηση. Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης και σύμπλευσης, γιατί από ό,τι εκτιμά στην επιστολή μέσα, ο έτερος συνυποψήφιος του έχει επιλέξει το μοναχικό του δρόμο και μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αυτό πώς θα προσδιοριστεί και αν πραγματικά βρεθεί η χρυσή τομή. Να θυμίσουμε εδώ ότι έξω από αυτή τη διαδικασία φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Φώτης ο Κεχαγιάς, ο οποίος δεν μάλλον κουράζεται και δεν τον πολύ ενδιαφέρει κιόλα το ότι γίνεται μια κουβέντα, μια συζήτηση χωρίς πραγματικά να γίνεται αναφορά στο όνομά του. Ο ίδιος δεν θέλει χρήσμα από την Ελλάδα. Ναι, άσχετα, θα είναι ανεξάρτητος. Ο Φώτης ο Κεχαγιάς είναι ένα παλιό τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Βέβαια, εδώ υπάρχουν τα πολιτικά παιχνίδια. Μένει να δούμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της κόντρας, η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται, δεν είναι πολύ ορατή, αλλά υφίσταται. Να πάμε τώρα στους υποψηφίους που ανακοινώνονται καθημερινά, ξεκινώντας από το στρατόπεδο του Ευάγγελου του Σημαδράκου. Να πούμε ότι η Ελένη Μαρκοπούλου θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον Βαγγέλη του Σημαδράκου. Η Ελένη Μαρκοπούλου είναι μητέρα τριών παιδιών, ιδιοκτήτρια επιχείρηση με έντονη πολιτιστική και κοινωνική δράση και θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Η Ελένη Μαρκοπούλου είναι η αδελφή του γνωστού Μανώλη Μαρκόπουλου, ο οποίος στα Κοζανίτικα το όνομά του είναι Τσιτσούλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Μένουμε στα του Ευάγγελου Σημαδράκου. Μαζί του θα είναι υποψήφιος ο Δημήτρης Τόνι Εφταλιτζίδης. Πολύ ποντιακό όνομα αυτό. Ναι, ναι. Ο νεαρός, ο οποίος είναι διευθυντής επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη της Κοζάνης. Να πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Κυριάκου Μιχαηλίδη, όπου σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η υποψηφιότητα του Δημήτρη Μάστορα. Ο Δημήτρης Μάστορας είναι υπεύθυνος ακαδημιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Λασάνη Κοζάνης. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και πρώην αθλητής του μπάσκετ. Βλέπουμε, Δημήτρη, ότι οι υποψήφοι μέρα με τη μέρα αυξάνονται. Όχι μόνο οι υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αλλά έχουμε και υποψηφίους δημάρχους. Έτσι λοιπόν, την υποψηφιότητά του για το Δήμο Αραδέας ανακοίνωσε ο γνωστός συνδικαλιστής από την ευρύτερη περιοχή, ο Γιάννης Καραβασίλης. Χθες λοιπόν παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, όπου εκεί ανακοίνωσε επίσημα και την κάθοδό του στο Δήμο Ορδές. Γιάννης Καραβασίλης πλέον υποψήφιος δημάρχος Ορδές. Εδώ ο κύριος Καραβασίλης έβαλε ένα τέλος σε μια συζήτηση που είχε ανάγκη στο περασμένο διάστημα και έκανε λόγο ότι
Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μεταξύ σε ένα δίλημα. Θα πρέπει να στηρίξει τον Γιάννη Καραβασίλη ή κάποιον άλλον από τη θέση του υποψηφίου δημάρχου. Ο κ. Καραβασίλης δήλωσε ότι εγώ δεν θέλω κανένα χρήσμα, εγώ και οι συνεργάτες μου πορευόμαστε ως ανεξάρτητοι. Επίσης, να πούμε, να επανέλθουμε στον χώρο, στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, δηλαδή στην περιφέρεια, ότι στο συνδυασμό τη κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου θα κατέχει υποψήφιο από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα ο πρώην ομάρχης, ο κ. Γιάννη Στρατάκη. Να πάμε τώρα στο Δήμο Σεργίων Βελβεντού, όπου με σύνθημα γίνεται, έτσι ακριβώς οργώνει στην κυριολεξία την περιοχή, ο υποψήφιος για το Δήμο Σεργίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου. Βέβαια, μέχρι τώρα οργώνει με δεδομένο ότι ο Δήμος θα είναι ενιαίος, δηλαδή δεν θα διασπαστεί. Μέλη να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Πάντως, αν ανακοινωθεί νέο Δήμος Βελβεντού, θα δούμε νέους υποψήφιους δημάρχους εκεί στο Βελβεντό. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε όσο αφορά την κινητικότητα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και να έρθουμε τώρα στον εργατικό χώρο. Σήμερα άνοιξε την αυλαία του το πρωί. Έχουμε και ρεπορτάζ συνέχεια. Συνέδριο του εργατικού κέντρου ΕΟΡΔΕΑΣ, το οποίο θα είναι δύο ημέρες. Αύριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Υπήρχαν σήμερα κάποια παρατράγωδα, τα οποία προήλθαν από την παράκαταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όμως δεν δημιουργήσαν προβλήματα όπως καλή ώρα είχαν δημιουργηθεί στην Κοζάνη και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί η ηγεμονία της παράταξης που πρόσκειται στο Πασόκ δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανένα. Συγκεκριμένα γίνεται λόγο ότι. Πασόκ Κινάλ. Ναι, Πασόκ. Πασόκ Κινάλ τώρα. Γίνεται ναι. Λόγο ότι ο Τάσο Τσιλφίδης, ο νυν πρόεδρος και ο εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος για τη θέση του πρόεδρου στο εργατικό κέντρο ΕΟΡΔΕΑΣ, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί όσες φορές και αν κατέλθει. Κάνουν λόγο κάποιοι ότι θα, μάλλον θα κερδίσει και την εκλογική μάχη με αυτοδυναμία. Και να κλείσουμε τώρα βέβαια από το αστυνομικό μας δελτίο, όπου συνελήφθη 34χρονος στην Κοζάνη σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου. Συνελήφθη λοιπόν χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, 34χρονος συμμεταπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για βιασμό και αποπλάνηση παιδιού. Πράξεις που έλαβαν χώρα από το Δεκέμβριο του 2010 μέχρι και τον Αύγουστο του 2011. Ο ανωτέρω οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελιωδικών Κοζάνης. Ωραία, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία αλλά και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αναφέρθηκε μιλώντας στο West ο αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, Αυγουστίνος Μύρου.